Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Μεταξύ των χαιρετισμών που απευθύνουμε απόψε στην υπεραγία Θεοτόκο, στη δεύτερη αυτή στάση των χαιρετισμών είναι και αυτός ο χαιρετισμός με τον οποίο άρχισα τη σημερινή ομιλία, τη σύντομη αυτή ομιλία. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα τροπάρια τα οποία ψάλλονται σήμερα και οι χαιρετισμοί, θα δει ότι ο Ιερός Υμνογράφος, από πολύ μεγάλη αγάπη για την Παναγία και μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, παίρνει διάφορες εικόνες από την Παλιά και Καινή Διαθήκη, κυρίως από την Παλιά Διαθήκη, και αυτές τις εικόνες τις προσαρμόζει με ένα αριστουργηματικό τρόπο προς την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έγινε η μητέρα του Χριστού. Μέσα σε αυτήν την προοπτική είναι και αυτός ο χαιρετισμός, τον οποίο προέταξα τη σημερινή σύντομη αυτής ομιλίας. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Το κεντρικό σημείο, η κεντρική λέξη είναι το μάνα. Στη συνέχεια οι άλλες λέξεις οι οποίες συνδέονται με αυτούς τους χαιρετισμούς είναι η λέξη τροφή, η οποία προέρχεται από το ρήμα τρέφομαι και σημαίνει η τροφή την οποία λαμβάνομαι και συντελεί στη θρέψη του ανθρώπινου σώματος. Η τροφή, λοιπόν, η λέξη τροφή, και η λέξη τρυφή, που σημαίνει απόλαυσης. Συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι λέξεις, γιατί η τροφή είναι και απόλαυσης, αλλά κυρίως είναι λέξεις οι οποίες είναι και ανεξάρτητες μεταξύ τους, γιατί συνδέεται με την τροφή και την τρυφή. Και αυτές οι δύο λέξεις που συνδέονται με το μάνα αναφέρονται σε άλλες δύο λέξεις που είναι διάδοχε και διάκονε. Είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Η κεντρική επομένως λέξη που αναφέρεται σε ένα γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης είναι η λέξη μάνα. Τι σημαίνει η λέξη μάνα και τι γεγονός υπενθυμίζει με αυτό ο Ιερός Υμνογράφος? Ξέρουμε ότι όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από την Αίγυπτο και ήταν μέσα στην έρημο, πέρασε στην έρημο για να οδηγηθεί προς τη γη της Επαγγελίας, ήταν περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι έπρεπε να τραφούν, και ήταν έρημος ο τόπος, και άρχισαν να διαμαρτύρονται στο Μωυσή. Και ο Μωυσής παρακάλεσε τον Θεό ότι τι θα γίνει με αυτό το λαό, πώς θα τραφεί αυτός ο λαός. Και χωρίς να υπάρχει κάποια προειδοποίηση, μια μέρα, την επόμενη ημέρα που ξύπνησαν το πρωί οι Ισραηλίτες, είδαν στο στρατόπεδό τους μια πάχνη, και όταν έλειωσε μετά η πάχνη είδαν κάτι το οποίο τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέγει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Έξοδος: «Και ειδού επιπρόσωπον της ερήμου», δηλαδή επάνω στην επιφάνεια της ερήμου, «λεπτών ως κόριον λευκών, ως υπάγος επί της γης». Είδαν κάτι το οποίο ήταν περίεργο, που για πρώτη φορά το έβλεπαν. Κάτι λεπτόν σαν κόριο, ήταν λευκό και σαν ένας πάγος, και είχε απλωθεί επάνω στη γη. Το συγκέντρωσαν σαν κάτι το αλεύρι, θα μπορούσαμε να το πούμε εμείς, και από αυτό το έπαιρναν, ή μάλλον μόλις το είδαν είπαν στο Μωυσή: «Μάνα», που σημαίνει στα εβραϊκά «τι είναι αυτό», πρώτη φορά το έβλεπαν. Και τότε ο Μωυσής τους είπε: «Είναι ο άρτος που έστειλε ο Θεός για να φάτε. Δεν μου ζητάτε άρτο? Αυτό είναι ο άρτος τον οποίο ζητάτε για να φάτε και να μπορέσετε να αντέξετε την έρημο». Και βεβαίως και μαζί με τα ορτίκια τα οποία τους έστειλε, και αυτό γινόταν 40 χρόνια κάθε μέρα. Και ο Θεός είχε δώσει εντολή να μην συγκεντρώνουν για την επόμενη ημέρα, γιατί αν συγκέντρωνε κάποιος και για την επόμενη ημέρα, αυτό χαλούσε, καταστραφόταν. Μόνο το Σάββατο, τους έλεγε, δεν πρέπει την το Σάββατο να συγκεντρώνεται, θα μαζεύεται, θα συγκεντρώνει την Παρασκευή για το Σάββατο, και αυτό που συγκέντρωναν για το Σάββατο, αυτό δεν καταστρεφόταν. Άρα ήταν ένα θαυματουργικό γεγονός, ένα θαύμα. Και αυτό αναφερόταν στο μέλλον, στην πραγματικότητα. Εκτός το ότι τους έδινε την τροφή, αναφερόταν στο μέλλον, ότι θα έρθει ο Χριστός, θα γίνει το μάνα
του αληθινών, ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς. Αυτός είναι ο Χριστός, ο πραγματικός άρτος, ο οποίος έγινε άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έχουμε τη δυνατότητα να τρώμε τον άρτον των ουράνιων που είναι σώμα και το αίμα του Χριστού για να τραφούμε εις ζωή αιώνιων. Και αυτό τώρα είναι το πνευματικό μάνα. Μπορεί κανείς να ρωτάει τι είναι αυτό. Λέει τι είναι αυτό. Και ρωτάει κανείς τι είναι η Θεία Κοινωνία. Τι είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι το μάνα το ουράνιον. Είναι ο άρτος της ζωής. Και βεβαίως εδώ επαναλαμβάνω, ο Χριστός ο ίδιος το είπε, «Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς», έλεγε στους Εβραίους της εποχής εκείνης, «Εγώ είμαι ο άρτος εκείνος, ο οποίος κατεβαίνει από τον ουρανό». Ο Μωυσής λοιπόν όταν είδε αυτό το γεγονός και ο λαός και θαύμαζαν τι είναι τούτο, τι είναι αυτό, τους έδωσε εντολή να το συγκεντρώσουν αυτό σε ένα δοχείο, σε μια στάμνα, για να το θυμούνται, να θυμούνται το θαύμα το οποίο τους έκανε ο Θεός. Και το και η στάμνα αυτή μαζί με το μάνα την έβαλαν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου μαζί με τη ράβδο του Αρών, τα πιο πολύτιμα αντικείμενα και την κυβωτό και, τις πλάκες επάνω στο οποίο γράφει ο νόμος του Θεού. Και ήταν τα πιο πολύτιμα ιερά αντικείμενα του Ισραηλιτικού λαού. Και όταν πήγαιναν από τόπο σε τόπο για 40 ολόκληρα χρόνια, τα μετέφεραν αυτά, ήταν το κέντρο της λατρείας τους. Και σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όπως το βλέπουμε διάχυτα και στην Ιερά Υμνογραφία, όλα αυτά θυμίζουν την υπεραγία Θεοτόκου. Είναι η στάμνα, η φέρουσα Χριστών και γλυκαίνει το στόμα των ανθρώπων οι οποίοι το τρέφουν. Μάνα ουράνιον είναι ο Χριστός, η Παναγία είναι η στάμνα η οποία κρατάει, η οποία έφερε, κρατάει, διαφύλαξε και έφερε στον κόσμο τον Χριστό. Και αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Φέρνετε εσείς οι ευσεβείς χριστιανοί το πρόσφορο που θυμίζει την Παναγία μας και από το πρόσφορο αυτό ο ιερεύς εξάγει το κεντρικό μέρος από το οποίο μετά γίνεται ο άρτος, από το οποίο μπαίνει επάνω στην Αγία Τράπεζα και θα παρακαλέσουν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς τον Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό ομοιάζει σαν την Παναγία, αυτό το πρόσφορο το οποίο φέρνεται στο ναό, ομοιάζει με την Παναγία από την οποία βγήκε ο άρτος, ο οποίος θα γίνει σώμα Χριστού για να ικανοποιήσει την πείνα των ανθρώπων. Και επειδή οι άνθρωποι αναζητούν τη ζωή, διψούν για ζωή, γι' αυτό μόνο ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ικανοποιεί αυτή την πείνα των ανθρώπων. Είμαστε κι εμείς λοιπόν ένας λαός, ο λαός του Θεού, ο νέος λαός της Θείας Χάριτος, ο νέος Ισραήλ της Θείας Χάριτος, οι οποίοι βρισκόμαστε σε μια διαρκή πορεία. Πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Πορευόμαστε στη γη της Επαγγελίας. Αυτός είναι ο σκοπός και ο προορισμός μας. Ερχόμαστε εδώ ώστε να καλλιεργηθούμε, να ετοιμαστούμε για να πάμε προς την ουράνια πατρίδα μας, που είναι ο ουρανός. Και πολλές φορές περνάμε μέσα στην έρημο, έρημο από πλευράς ανθρώπων, έρημο από χαρά και άλλα πράγματα. Και ζούμε τη ζωή μας σαν να είναι μια ερημική ζωή. Και σε αυτή την έρημο στην οποία διερχόμαστε, αναζητούμε τροφή, που είναι ο Χριστός, που είναι η τροφή και η τρυφή. Είναι η τροφή που μας τρέπει και η τρυφή η οποία μας δίνει πνευματική απόλαυση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αναπαυθεί εκτός από τον Χριστό. Έλεγε ένας υπαρξιστής φιλόσοφος στην Δύση ότι ο άνθρωπος ομοιάζει, λέει, σαν το τόξο
σαν το βέλος μάλλον, που βγαίνει από το τόξο και πάλεται έως ότου βρει το στόχο του. Το στόχο στον οποίο ο τοξότης το κατευθύνει και πάλεται και βρει το στόχο και εκεί ικανοποιείται. Και λέει, έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος, υπαρξιστής χριστιανός αυτός. Έτσι μοιάζει, λέει, και ο άνθρωπος, ομοιάζει με το βέλος το οποίο βγαίνει από το στόχο με ορμή, από το τόξο με ορμή, για να πάει στο στόχο του. Και στόχος δεν είναι κανείς άλλος παρά μόνο ο Χριστός. Αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Είναι η τροφή και η τρυφή μας. Είναι αυτό που μας τρέφει και είναι αυτό που μας ικανοποιεί όλους τους πόθους. Ποιος μπορεί να ικανοποιήσει τον πόθο του ανθρώπου για αιώνια ζωή? Ποιος μπορεί να ικανοποιήσει και να δημιουργήσει απόλαυση, να κάνει τον άνθρωπο μέσα του να αισθανθεί την πληρότητα παρά μόνο ο Χριστός, ο οποίος μας δημιούργησε? Και η Παναγία είναι διάδοχος αυτής της τάμνας που κρατούσε το Χριστό και είναι διάκονος αυτής της τρυφής, δηλαδή της απολαύσεως. Εμείς λοιπόν, ενώ έχουμε μπροστά μας όλα αυτά τα δεδομένα και όλα αυτά μας τα περιγράφουν οι ιεροί υμνογράφοι, ότι αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι, έτσι ικανοποιείται ο βαθύτερος πόθος μας, εμείς αναζητούμε άλλες τροφές και άλλες τρυφές. Έχουμε άλλη τροφή, ο νους μας είναι προσανατολισμένος απλώς στην τροφή την καθημερινή και την τρυφή την καθημερινή, την απόλαυση την αισθησιακή και την αισθητή απόλαυση, τον υλικόν άρτο και την αισθητική τρυφή και απόλαυση. Οπότε ισχύει αυτό που έλεγε και κάποιος δυτικός κοινωνιολόγος, φιλοσοφών κοινωνιολόγος, ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι ένας μονοδιάστατος άνθρωπος. Έχει μία διάσταση, ενώ πρέπει να έχει δύο διαστάσεις. Είναι η οριζόντια διάσταση και είναι η κατακόρυφη διάσταση προς το Θεό. Ο άνθρωπος σημερινός είναι μονοδιάστατος άνθρωπος. Μόνο την ύλη, μόνο την απόλευση, μόνο την ειδονή, την υλική και την αισθητική ειδονή, μόνο το ενθάνδε και τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον βαθύτερο σκοπό της υπάρξεώς μας, είναι να αισθανθούμε το Χριστό, ότι αυτός είναι το μάνα το ουράνιον. Και επειδή η εβραϊκή λέξη μάνα, όπως είπα προηγουμένως, δείχνει το τι είναι αυτό, ο Χριστός είναι το μάνα, γιατί, διότι δημιουργεί διαρκείς εκπλήξεις. Εάν η καθημερινή αγάπη και ο έρωτας μεταξύ των ανθρώπων δημιουργεί εκπλήξεις, πολλό μάλλον η αγάπη και ο θείος έρωτας, η αγάπη προς τον Χριστό. Και ο άνθρωπος που αγαπά τον Χριστό και συνδέεται με τον Χριστό, καθημερινά ζει αυτό το μάνα. Συνέχεια λέει, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Και συνεχώς βρίσκει το καινούργιο. Γι' αυτό είναι και νέος άνθρωπος. Και μπορεί να είναι σε μεγάλη ηλικία, 80 και 90 ετών, και ο λίγων πρώτου θανάτου, και στη ζωή του να λέει συνέχεια αυτό, μάνα, τι είναι αυτό. Γιατί ο Χριστός είναι ο πολυδιάστατος Μαργαρίτης και ικανοποιεί συνέχεια τον άνθρωπο και ποτέ δεν υπάρχει τέλος ικανοποιήσεως. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, αυτή η τελεία των τελείων, ατέλεστος, τελειώτης. Αυτή είναι η τελειότητα, η τελεία των τελείων που είναι ατέλεστος, τελειώτης. Και έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, επειδή της αρετής έναν όρον εμάθομεν, το μη έχει αυτήν όρον. Αν θέλουμε να ορίσουμε τι είναι η αρετή, είναι ότι δεν έχει όρο, δεν έχει όριο. Είναι απροσπέλαστη και η δυνικής παρουσία και δυνικής απόλευση.
Οπότε δεν απαρνούμαστε την παρούσα ζωή, δεν απαρνούμαστε τα υλικά αγαθά, αλλά δεν ταυτιζόμαστε και με αυτά και δεν απολυτοποιούμαστε με την απόλαυση αυτών. Αναζητούμε την ουράνια τροφή και επιθυμούμε την ουράνια και αιώνια τρυφή που είναι ο Χριστός, και επειδή η Παναγία είναι διάδοχος της τάμνας του μάνα και είναι και διάκονος της Αγίας Τρυφής, ας την παρακαλέσουμε να μας το δίνει για να ικανοποιούμε το βαθύτερο μέρος της υπάρξεώς μας, την καρδία μας. Αμήν.